Τοποθετηθήκαμε λοιπόν στην επί της αρχής στο νομοσχέδιο με το ΚΑΤΑ, γιατί δύο ζητήματα βαραίνουν. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Είναι το καζίνο και ο Σκαραμαγκάς. Αυτά προσδίδουν το χαρακτήρα του αντιδραστικού, αντιλαϊκού, αντιεργατικού στο νομοσχέδιο. Γι' αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο και βέβαια ζητήσαμε και να αποσυρθεί. Αναφερθούμε στο πρώτο ζήτημα, στο θέμα του καζίνου. Η θέση του ΚΚΕ για τα καζίνου και γενικά για τα τυχερά παιχνίδια είναι γνωστή και είμαστε κάθετα αντίθετοι. Επιβεβαιωθήκαμε εξάλλου από την ανάπτυξη των καζίνων, είπε τώρα στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι από το 1995 και μετά έγιναν άλλα 9 καζίνο. Και βέβαια οι συνέπειες της λειτουργίας τους είναι γνωστές στον κοινωνικό ιστό, όπως λέμε, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, στις συνθήκες αμοιβής εργασίας τους, στη διασφάλιση της δουλειάς τους. Οι κυβερνήσεις, οι πρώην και οι νυν, στηρίζουν τέτοιες παρασιτικές δραστηριότητες, τέτοιες είναι, δεν είναι παραγωγικές, επιχειρηματικών ομίλων και έχουν μεγάλη ευθύνη γιατί διευκολύνουν τον εθισμό στον τζόγο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις δύο άδειες στην Αττική και τη μεταφορά του καζίνου της Πάρνηθας μέσα στο αστικό ιστό της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τη δημιουργία καζίνου στο ελληνικό και ο ΟΠΑΠ με τις παιχνιδομηχανές που έχει γεμίσει όλες τις γειτονιές, έχει σοβαρές ευθύνες. Φαίνεται ότι αποδέχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την άποψη που ακούστηκε και σήμερα για τη βιομηχανία όπως του τουρισμού και των παιχνίων. Η συνένεση για το ελληνικό, όπως εκφράστηκε κατά τη συζήτηση της κύρωσης σύμβασης, παραχώρησης της έκτασης του ελληνικού και προφανώς και σε αυτή την κύρωση για την άδεια καζίνο, είναι το αποτέλεσμα της ενιαίας στρατηγικής για την καπιταλιστική ανάπτυξη και σε αυτήν δεν επιτρέπονται αποκλίσεις, όπως φαίνεται, δεν επιτρέπονται πολιτικές σκοπιμότητες. Γι' αυτό παρακολουθούμε τον αντιπολιτευτικό λόγο που να είναι ποιος, ο ένας να πιέζει τον άλλον για να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι σχεδιασμοί του κεφαλαίου, ικανοποιώντας εκ των προτέρων κιόλας κάθε παρέκκληση που μπορεί να ωφελήσει τον επενδυτή από αυτές τις γενικές ρυθμίσεις που ισχύουν. Το καζίνο άρχισε να διευθετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα έρχεται με τη σύμβαση να νομιμοποιήσει τις απαιτήσεις του επενδυτή. Η σύμβαση που κυρώσατε για την παραχώρηση της έκτασης του ελληνικού, όπως και αυτή για το καζίνο, είναι εγκληματική για το λαό της Αττικής. Κόβεται την ανάσα του μισού πληθυσμού της χώρας. Επιστήμονες λένε πάρα πολλά για το αποτέλεσμα μετά την επένδυση. Στερείται τον αέρα εκτός από τον ελεύθερο χώρο στους κατοίκους Αττικής και αποτελεί έγκλημα για την ίδια τη ζωή των μελλοντικών γενιών. Προβλέπουν οι συμβάσεις εκατομμύρια στεγασμένους χώρους, τόνους τσιμέντων, ουρανοξύστες, τα γράφει και η σύμβαση, χιλιάδες κτίρια, παρασιτικές δραστηριότητες όπως το καζίνο, που σήμερα φαίνεται για κύρωση και ότι αναπτύσσεται γύρω από αυτό. Γιατί γύρω από το καζίνο θα αναπτυχθούν μια σειρά άλλες δραστηριότητες παρασιτικές. Πραγματικό και οικονομικό τείχος θα είναι μια νέα κλειστή πόλη μέσα στην πόλη, απροσπέλαστη για το λαό, όπως και τα χιλιόμετρα βέβαια των παραλιών που προορίζονται για τα υψηλά βαλάντια. Αυτό δεν είναι εμβληματικό έργο, όπως το παρουσιάζει ο επενδυτής, και όλοι όσοι στηρίζουν τις επιδιώξεις τους, κυβερνήσεις, κόμματα, δήμαρχοι, δημοτικά συμβούλια μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εγκληματικό έργο. Ο μισός πληθυσμός της χώρας θα υποστεί τις βαριές συνέπειες της αθηναϊκής ριβιέρας του Las Vegas της Μεσογείου, όπως χαρακτηρίζεται τα έργα που θα γίνουν. Ένα Las Vegas μέσα στην περιοχή των 15.000 τετραγωνικών μέτρων στεγασμένης επιφάνειας, ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων 3.500 περίπου κλινών, 119.000 τετραγωνικών μέτρων στεγασμένων χώρων, ένα συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο 23.000 τετραγωνικών μέτρων στεγασμένο και ένα κέντρο αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, σύνολο
169.227 τετραγωνικά μέτρα για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της κοινοπραξίας, η οποία τελικά επιλέχθηκε μετά από διάφορες διαδικασίες για να προχωρήσει τη δημιουργία του καζίνου στο Ελληνικό. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όπως και εκείνη η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τα άλλα αστικά κόμματα και τις δυνάμεις του στην τοπική διοίκηση, συνεχίζουν να παρουσιάζουν τα επενδυτικά σχέδια στο Ελληνικό και σε όλο το παράκτιο μέτωπο σαν μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης στην περιοχή. Προσπαθείτε να κερδίσετε την ανοχή του λαού, προβάλλοντας ότι από τις επενδύσεις με το καζίνο, τα ξενοδοχεία, τον ουρανοξύστη, τις βίλες πολυτελείας, μπορούν να βγουν και κερδισμένοι μαζί με τους επιχειρηματικούς ομίλους και οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής. Δεν απάντησε βέβαια ο κ. Κορκίδης πώς βλέπει την τύχη των αυτοαπασχολουμένων που είναι στην κύριο περιοχή. Δεν απάντησε γιατί γνωρίζει ποια θα είναι η τύχη. Μιλάτε για τη διάχυση του ωφέλους αυτής της ανάπτυξης σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας για να σωματώσετε τους εργαζόμενους στο έδαφος των μειωμένων απαιτήσεων που έχετε διαμορφώσει μέσα από όλα τα μέτρα και τους νόμους που έχετε ψηφίσει και όλη την επίθεση που έχετε ξεδιπλώσει όλα αυτά τα χρόνια. Προπαγανδίζετε τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Και βέβαια δεν αφορά αυτό τους εργαζόμενους ήδη, λέω και για τα ναυπηγεία, τους εργαζόμενους των ναυπηγείων. Θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας ο επενδυτής. Το ίδιο θα γίνει βέβαια και στο Ελληνικό. Την ίδια ώρα βέβαια που λέτε, που τα δίνετε όλα στην εργοδοσία, με κάθε παρέκκληση όπως προβλέπετε, την ίδια ώρα βέβαια έχετε πάρει μέτρα που τσακίσατε ήδη εργασιακά και συνεκελιστικά δικαιώματα, κατακρεουργήσατε εργατικά δικαιώματα, εντείνετε την καταστολή, την κατάργηση του οκταώρου των συνεκελιστικών ελευθεριών. Ενώ λοιπόν δημιουργείτε αυτούς τους όρους βαθύτερης εκμετάλλευσης, παρέχετε κάθε διευκόλυνση, χρηματοδότηση, φοροαπαλλαγές και κάθε παρέκκληση από αυτό το νομικό πλαίσιο που υπάρχει και όλα αυτά βέβαια να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των επενδυτών που εμφανίζονται σαν σωτήρες της οικονομίας και του λαού. Όλα αυτά για μια ανάπτυξη που βάζει απέναντι τους πολλούς για να κερδίσουν κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή είναι η επιλογή σας, να αντιστεύετε την πλειοψηφία του λαού που αγκομαχά να τα βγάλει πέρα για να μπουκώνετε τους επιχειρηματικούς ομίλους, να επιδεινώνονται όλοι οι όροι ζωής για το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον για τη λεγόμενη εμπιστοσύνη των αγορών. Οι παρεκκλήσεις που προβλέπονται όχι μόνο για το Ελληνικό και το καζίνο αλλά και για την ναυπηγεία πραγματικά προκαλούν τον λαό. Η υλοποίηση αυτού του έργου στερεί από τους εργαζόμενους την πλειοψηφία των κατοίκων του Λυκανοπεδίου, μια από τις τελευταίες μεγάλες ελεύθερες παραλίες. Οι διάφορες δραστηριότητες, τα κτίρια και τα εμπορικά κέντρα που προβλέπεται να δημιουργηθούν στην περιοχή, με βάση την πείρα θα επιδράσουν σε ολόκληρη την εμπορική κίνηση, σε μια ολόκληρη αλυσίδα μικρών επιχειρήσεων, στον εμπιστισμό, στον τουρισμό, στον τομέα των υπηρεσιών, που θα υποστούν τις συνέπειες της συγκέντρωσης όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Ως ΚΚΕ είχαμε διαφωνήσει συνολικά με την επιλογή παραχώρησης του Ελληνικού στο επενδυτικό όμιλο, ο οποίος τελικά πλειοψήφισε και με τα σχέδια ανάπτυξης, τα επενδυτικά σχέδια στην περιοχή, κάτι το οποίο τα υπόλοιπα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ συμφωνούν. Από αυτή την άποψη είναι δεδομένη η αρνητική ψήφος του ΚΚΕ όπως την εκφράσαμε. Για το δεύτερο μεγάλο ζήτημα του Σκαραμαγκά. Καταρχήν να πούμε ότι στηρίζουμε τα αιτήματα των εργαζομένων τα οποία εσείς τα έχετε απορρίψει έτσι αλλιώς από την αρχή. Όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις συνειδητά απαξιώσατε την αφηγική βιομηχανία με σκοπό να φτάσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Σαν αφηγία εφαρμόστηκαν όλες οι μορφές καπιταλιστικής διαχείρισης, όλες οι ιδιοκτησιακές μορφές. Όλα αυτά τα σχήματα που δοκιμάστηκαν όχι μόνο απέτυχαν, αλλά οδήγησαν στη συγκεκριμένη εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Θυμίζω ακόμα και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της εταιρείας, ακόμα και με την Group Nissen. Εκεί συμμετείχαν οι εργαζόμενοι. Ήταν μια λογική του ΠΑΣΟΚ τότε, της σοσιαλδημοκρατίας, ότι έτσι μπορούν να σώσουν και να τύσουν τα
ναυπηγεία. Η ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική των αστικών κυβερνήσεων οδήγησαν την ναυπηγοπεσιαστή βιομηχανία σε πορεία διάλυσης με οδυνηρές συνέπειες σε βάρος των εργαζομένων, των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, την ώρα που οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι απολαμβάνουν μεγάλα προνόμια από το αστικό κράτος, χτίζουν εκατοντάδες καράβια στα ασιατικά ναυπηγεία. Αυτοί οι πατριώτες. Ενώ ο ελληνόκριτος στόλος αναπτύσσεται ραγδαία, 173 παραγγελίες νέων πλοίων φέτος. 104 πέρυσι. Την ίδια στιγμή η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στη χώρα μας απαξιώνεται ραγδαία. Στην ζώνη περάματος, στα ελληνικά ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στα ναυπηγεία Ελευσίνας, στο Νεόριο Σύρου, στα ναυπηγεία Χαλκίδας. Το 1990 είναι γνωστό, δούλευαν 10.000 περίπου εργαζόμενοι. Σήμερα υποπασχολούνται ελάχιστοι, με μειωμένους μισθούς, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, καταδικάζοντας χιλιάδες εργαζόμενους στις οικογένειές τους σε φτώχεια και εξαθλίωση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018, με την δαμόκλεια σπάθη των δικαστικών αποφάσεων περί επιβολής προστήμων, περί ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων και στα ναυπηγεία, το παρέδωσε σε ειδική εκαθάριση με στόχο την πώληση των ενεργητικών στοιχείων των ναυπηγείων, χωρίς καμία μέρημνα για τους εργαζόμενους. Τώρα υποκριτικά μιλά για τους εργαζόμενους και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Γνωστή η τακτική σας χρόνια, ενώ επιμελώς ασχοληθήκατε για να λύσετε κάθε απέτηση και λεπτομέρεια για τον επενδυτή, οι 700 εργαζόμενοι του ναυπηγείου είναι εκτός πεδίου. Η Νέα Δημοκρατία με το νομοσχέδιο πετάει κυριολεκτικά στο δρόμο χωρίς ούτε τα στοιχειώδη τους εργαζόμενους. Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που κάνετε. Δεν φτάνει που δεν προβλέπετε ούτε τις αποζημιώσεις τους, δεν τους έχετε δώσει όπως οφείλεται και τα δεδουλευμένα των 2 ετών. Κανείς συμβιβασμός δεν μπορεί να υπάρχει με τη βαρβαρότητά σας, με τις απολύσεις των εργαζομένων, τη μη καταβολή των δεδουλευμένων τους, των οφειλών προς τους εργαζόμενους, τη μη διασφάλιση της συνέχειας της δουλειάς τους, με τη δυστυχία που τους προκαλείτε. Γιατί αυτό προκαλείτε. Τη δυστυχία σε 700 οικογένειες. Έχετε και εσείς το υπόμνημα του Σωματείου των Εργαζομένων στα Ναυπηγεία που εκφράζουν την αγωνία και την οργή τους για αυτή την αντιμετώπιση. Θέλουμε όμως να τους πούμε για άλλη μια φορά ότι απέναντι στους εργαζόμενους αλλά και στα ναυπηγεία στάθηκαν όλες οι κυβερνήσεις, τα κόμματα του κεφαλαίου. Έχουν πείρα οι εργαζόμενοι από τα έργα και τις ημέρες όλων σας για το πώς σταθήκατε στα προβλήματά τους και τις αγωνίες τους. Γι' αυτό τους κάναμε και την ερώτηση σήμερα, αν το θέμα είναι σημερινό ή έρχεται από παλιά με όλες τις κυβερνήσεις. Βλέπουν πώς ικανοποιείται κάθε απέτηση προς όφελος των επενδυτών με διαδικασίες εξπρές και πώς στέκεστε απέναντι στους σκόπους τους, στον υδρότα τους, στο αίμα τους, στην ίδια τη ζωή τους. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στου στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις, δηλαδή θα απολαμβάνει όλα τα ευεργετήματα από τους αναπτυξιακούς νόμους, φορολογικά κίνητρα, επενδυτικά κίνητρα και μια σειρά άλλα προνόμια στο όνομα του πράσινου ναυπηγείου. Παραχωρείται το ναυπηγείο τις χερσαίες και τις λιμενικές εγκαταστάσεις του σε ασαφή έκταση και μέγεθος κατά πόσο βολεύονται οι επενδυτές. Επενδυτές που θα λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα των συμμάχων, όπως αναφέρεται και στην εταιρεολογική έκθεση. Δηλαδή την ένταξη στο σχεδιασμό ώστε να υλοποιούνται οι στόχοι των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Στην παράγραφο Δέλτα του άρθρου 5 για το σκοπό μεταξύ των άλλων αναφέρει η ενίσχυση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας και η αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης της χώρας με σκοπό την εξασφάλιση της αυτάρκειας της χώρας και την προοπτική ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με τους συμμάχους της. Ποιοι είναι οι συμμαχοί της? Το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις στην οποία συμμετέχει η χώρα. Οι υποδομές οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τον έκτο στόλο
να υλοποιήσουν τους ενεργειακούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ευρωατλαντικού άξονα, ιδιαίτερα με τη δημιουργία εγκαταστάσεων επαναεροποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, με δημιουργία υποδομών για πράσινη ναυπηγή, όπως αναφέρει και το νομοσχέδιο. Στα άρθρα έχετε προβλέψει όλες τις νομικές ενέργειες που απαιτούνται ώστε να περάσει η περιουσία του ελληνικού λαού στα χέρια του επενδυτή και αυτός χωρίς κανένα κόλλημα να προχωρήσει τις μετατροπές και παρεμβάσεις για να κάνει κυριολεκτικά ό,τι θέλει στο χώρο που θέλει. Η θέση του ΚΚΕ για τον ρόλο των ναυπηγείων στην εναλλακτική πρότασή του που έχει καταθέσει στους εργαζόμενους και στο λαό είναι για ένα ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο φορέα ναύπηγο επισκευαστικής βιομηχανίας ενταγμένο στον κεντρικό πανεθνικό σχεδιασμό. Η αξιοποίηση και ανάπτυξη των ναυπηγείων Σκαραμαγκά αλλά και των υπολείπων σε συνδυασμό με την ουσιαστική ολόπλευρη αναβάθμιση του ρόλου του εργατικού δυναμικού στην παραγωγή και στον εργατικό κοινωνικό έλεγχο των ναυπηγείων αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για τον τομέα στα πλαίσια της εναλλακτικής πρότασης του ΚΚΕ. Απαιτούμε τέλος την απόσταση αυτού του νομοσχεδίου, τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας των ήδη εργαζομένων στο ναυπηγείο, την άμεση απόδοση των δουλευμένων. Σε κάθε περίπτωση, αν και όπως φαίνεται είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.